Ραντεβού μπροστά στο κολυμπητήριο Ξάνθης την Κυριακή το πρωί στις 11, οδηγεί και φίλοι της δεξιοτεχνίας στα πλαίσια του κυπέλου Βόρειο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα γίνει 24 Μαρτίου στο χώρο του Λιμνίου Ξάνθης. Περιλαμβάνει μια δεξιοτεχνία αυτοκινήτων η οποία είναι υπό την αιγίδα της ΟΜΑΕ, με ασφαλιστικά μέτρα, με έγκριση, με άδεια από τις τοπικές αρχές, από την περιφέρεια, από το Δήμο, με αδειοδότηση ή από την Ομοσπονδία Αυτοκινήτου Ελλάδος. Περιλαμβάνει κάποια αγωνιστικά αυτοκίνητα θα μπορούν να έρθουν να συμμετάσχουν με τους αθλητές που έχουν ήδη μητρό, αλλά και ως απλός πολίτης θα μπορούν να έρχονται να κάνουν μια αίτηση και να μπαίνουν και αυτοί στην κατάταξη και στον αγώνα μέσα κανονικά με ένα απλό πολιτικό αυτοκίνητο. Θα υπάρχουν και ανάλογες συστάσεις από μέρους σας και προδιαγραφές για να ασχοληθούν αυτοί οι ιδιότητες. Φυσικά, αυτά υπάρχουν πάντα, έχουν αναρτηθεί και στο διαδίκτυο, οπότε είναι στην πρόθεση του καθενός το τι θέλει και τι μπορεί να κάνει ο καθένας, τι μπορεί να διαθέσει και τι μπορεί να φτιάξει έτσι ώστε να παίρνει μέρος σε τέτοιου είδους αγώνες. Τι θέαμα θα δει ο θεατής που θα έρθει εκεί πέρα στο Λιμνίο? Ο θεατής θα δει ένα θέαμα, ένα σχέδιο το οποίο υπάρχει και σε άλλες δεξιοτεχνίες. Έχουμε περιστροφές γύρω-γύρω από Βαρέλι, έχουμε ρήψη κορίνας και έχουμε γενικά κάποιους αυτοσχέδιους σχεδιασμούς που παράλληλα μας δείχνουν έναν διάδρομο, ένα σχέδιο αν το θέλετε έτσι, το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν όλοι βάσει σχεδίου. Διαφορετικά υπάρχουν ποινές για τη ρήψη κορίνας δηλαδή, τη ρήψη το βαρέλι κτλ. Οι αγώνες δεξιοτεχνίας είναι αγώνες μαζικού αθλητισμού. Μπορεί να λάβει μέρος οποιοδήποτε θέλει με το πολιτικό του αυτοκίνητο, αρκεί να έρθει εκεί με ένα κράνος, γιατί τα μέτρα ασφαλείας πάντα πρέπει να τα φροντίζουμε, το δίπλωμά του, την άδεια κυκλοφορίας και την ταυτότητά του. Οι αγώνες αυτοί είναι ενταγμένοι σε ένα κύπελο Βόρειο Ελλάδος, ένας θεσμός ο οποίος κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν 10 αγώνες στη Βόρειο Ελλάδα που συμμετέχουν στο θεσμό αυτό και οι αγωνιζόμενοι θα έρθουν από Ορεστιάδα μέχρι και Πτολεμαίδα, ίσως και ακόμη πιο μακριά, γιατί συμμετέχουν στο θεσμό αυτό. Ο κάθε πολίτης λοιπόν που θα ήθελε να λάβει μέρος στον αγώνα μπορεί να συναγωνιστεί αγωνιζόμενος και τις δυνατότητές του με ανθρώπους που έχουν μια πολύ μεγάλη εμπειρία και να μάθει από αυτούς. Θα υπάρξει πρώτος νικητής, δεύτερος νικητής, τρίτος νικητής ώστε να ενταχθούν στο πρωτάθλημα που λέτε Βόρειο Ελλάδος. Οι συμμετέχοντες στον αγώνα αυτό χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα μικρά αυτοκίνητα, μη σας μπλέκω με νούμερα πόσο μεταξόνιο πρέπει να έχουν, τα μεσαία αυτοκίνητα και τα μεγάλα. Η κάθε κατηγορία αναδεικνύεται μία τριάδα. Στα πλαίσια του αγώνα θα δουν κύπελα για τις τριάδες αυτές και φυσικά βαθμολογούνται για το κύπελο. Βέβαια, για να βοηθήσουμε τους νέους αγωνιζόμενους, έχουμε θεσπίσει και κύπελα για ξανθιώτες οδηγούς εκτός τριάδος. Δηλαδή, όσοι οδηγοί έχουν να λάβουν μέρος και δεν πάρουν μία θέση στην τριάδα των κυπέλων του αγώνα, θα μπορούν να τιμηθούν επειδή θα είναι ξανθιώτες οδηγοί και εκτός τριάδος. Οι εραστές λοιπόν της δεξιοτεχνίας αλλά και όσοι αγαπούν την αίσθηση της αδρεναλίνης που εκτινάσται στα ύψη θα έχουν μια πολύ καλή ευκαιρία να δουν έναν αγώνα δεξιοτεχνίας που προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα.